Λοιπόν, να καλησπέρισω τον συνάδελφο δημοσιογράφο Στέφανο Ντόβα. Στέφανε, καλησπέρα. Σε ευχαριστώ πολύ για αυτή την επικοινωνία. Καλησπέρα, φίλου τηλεθεατέ. Λοιπόν, Στέφανε, είπαμε και λίγο πριν, εντοπίστηκαν δύο μεταλλάξει εδώ στα Γιάννα από την Νότια Αφρική, μία μετάλλαξη από τη Βρετανία. Υπάρχουν και άλλα κρούσματα οπωσδήποτε με μεταλλάξει. Λοιπόν, πώ εκτιμά ότι εξελίσσονται εδώ τοπικά οι αριθμοί του κορονοϊού τα τελευταία 24 ώρα, ανεβαίνουν? Έχουμε αύξηση. Τι λες? Ναι, είναι ένα θέμα που πραγματικά αρχίζει να ανησυχεί κάποιος, αλλά αυτό, όπως πολύ σωστά είπε και ο Περιφερειάρχης αλλά και ο Δήμαρχος, δεν πρέπει να προκαλέσει πανικό, αλλά θα πρέπει να μας συνετίσει όλους να τηρούνται τα μέτρα, να λαμβάνονται σωστά μέτρα, να τηρούνται τα μέτρα εκείνα τα οποία πραγματικά θα αποτρέψουν ένα τρίτο κύμα πολύ σοβαρό, ώστε τα πράγματα να είναι ομαλά και να μπορούν να αντιμετωπιστούν, να μην ασκηθεί δηλαδή πίεση στα νοσοκομεία μας, στην περίπτωση, ούτως ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε όλες τις περιπτώσεις. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε ότι τα κρούσματα αυτά τα οποία εμφανίζονται είναι κρούσματα τα οποία είναι εισαγόμενα, σε εισαγωγικά η λέξη, έρχονται από άλλες περιοχές, γιατί δεν έχει σταματήσει εντελώς η κίνηση, άρα δεν σταματάει και η μεταδοτικότητα. Όπως και τα δύο κρούσματα, τα αφρικάνικα και το βρετανικό, είναι κρούσματα τα οποία ήρθαν στην περιοχή εδώ. Ναι, εντάξει, άρα, έτσι, λοιπόν, με τις μεταλλάξεις έτσι γίνεται. Ναι, εκτιμάς ότι πώς εκτιμάς ότι εξελίσσονται τα πράγματα? Εκτιμάς ότι θα πάμε χειρότερα? Εκτιμώ ότι θα υπάρξει ένα τρίτο κύμα, το οποίο ας ελπίσουμε ότι θα είναι ίσο ή και λιγότερο με αυτό το περασμένο Οκτωβρίου, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν τα νοσοκομεία μας και να μην χρειαστούμε τίποτα άλλο περισσότερο. Εκείνο που θα πρέπει να σταθούμε όμως βάση, πέρα από τον αριθμό των και πέρα από τα σχολεία που κλείνουν ή που γίνεται έλεγχος αν τα κλείσουν, δηλαδή είναι ένα περίεργο θέμα, σαν να φοβούνται κάποιοι, σαν να φοβάται κάποιος, μην μάθει ο κόσμος το τι γίνεται. Αυτό δεν έχει καμιά σημασία. Βλέπουμε να κινείται και η περιφέρεια και ο Δήμος και η αρμόδια την περιφέρεια, και όλοι να κινούνται σωστά. Οπότε από την ώρα που βλέπουμε ένα κρούσμα να εχνηλατείται, να ελέγχεται και να προσπαθούν να κλείσουν όλες αυτές τις τρύπες που δημιουργούνται. Από εκεί και πέρα όμως, έχουμε επιστημονικό και νοσηλευτικό προσωπικό άριστο και δεν έχουμε προβλήματα. Από εκεί και πέρα όμως μένει η κοινωνία. Να δούμε πόσο επηρεάζει η πανδημία την κοινωνία στο βαθμό που έχουμε φτάσει σήμερα. Επηρεάζει πρώτα ψυχολογικά, βέβαια, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Τα προβλήματα είναι τεράστια. Μιλώντας με γιατρούς ειδικούς οι οποίοι ασχολούνται με αυτό το θέμα, βλέπουν όλο και περισσότερο κόσμο. Και αυτό δεν είναι καλό. Από τη μία πλευρά, από την άλλη βλέπουμε τα προβλήματα που υπάρχουν στην οικονομία και τα οποία είναι προβλήματα τεράστια, παρά την βοήθεια που παίρνουν κάποιοι από την πολιτεία. Εν τούτης όμως, τα προβλήματα αυτά είναι τεράστια, είναι προβλήματα τα οποία δεν αντιμετωπίζονται με ελεημοσύνη, δεν αντιμετωπίζονται με βοήθεια ενός πιθανού ποσού το οποίο μπορεί να βοηθήσει σε κάποια κατάσταση. Είναι προβλήματα, είναι τα χρέη που έχουν οι ιδιώτες και οι επιχειρήσεις, είναι χίλια δύο πράγματα τα οποία αυτά δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν παρά τα όσα χρήματα προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα οποία είπε ο Υπουργός Οικονομικών ότι δεν είναι. Ανακοίνωσε και νέα μέτρα ο Σταϊκούρας, αλλά πραγματικά τα προβλήματα και οι ζημιές είναι τεράστιες. Ο κόσμος υποφέρει αυτή τη στιγμή. Τα καταστήματα της εστίασης ετοιμάζουν να παραδώσουν τα κλειδιά τους, παρά τα όσα είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Είναι τεράστιες οι ζημιές και δεν είναι μόνο η εστίαση. Είναι τεράστιες οι ζημιές, έτσι. Είναι τεράστιες οι ζημιές. Ξέρουμε τι θα γίνει με τον τουρισμό. Δεν αντέχουν τα καταστήματα αυτά, δεν αντέχουν να πληρώνει ο άλλος τόσα έξοδα για δύο χρόνια, για δύο σεζόν συνεχείς χωρίς χρήματα. Θα δούμε ότι και στην πανδημία, το πρώτο μεγάλο lockdown που είχε γίνει τον περασμένο Μάρτιο, είχε κλείσει ένα 30%. Τώρα, οριστικό λουκέτο, οριστικό λουκέτο. Ναι.
Ναι, θα έχουν βάλει δηλαδή οριστικό λουκέτο το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρήσεων. Πολλοί λένε από τους επιχειρηματίες, οι οποίοι δεν γνωρίζουν κιόλας, ότι ίσως με αυτόν τον τρόπο να ευνοηθούν οι μεγάλες επιχειρήσεις και να κλείσει το λιανεμπόριο. Το λιανεμπόριο με Ιταλίστια. Μάλιστα. Όσοι στήριξαν. Είναι πολύ πολύ δύσκολο, έχεις δίκιο, Στέφανε. Μάλιστα. Και μέσα σε όλο αυτό τώρα. Και μέσα σε όλο αυτό. Και ενώ η κυβέρνηση Μητσοτάκη κάνει την προσπάθειά της, πετυχημένη σύμφωνα με πολλούς, όχι πετυχημένη σύμφωνα με άλλους, αρκετούς, όμως γίνεται μια προσπάθεια. Όμως γίνεται μια προσπάθεια, γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια και στη χώρα αντιμετώπισης, να το πω, να το ολοκληρώσω Στέφανε, αντιμετώπισης της πανδημίας του κορονοϊού. Την ίδια στιγμή ο ίδιος Πρωθυπουργός που κάνει αυτή την προσπάθεια δίνει αυτές τις εικόνες σε όλους τους πολίτες, σε όλους τους κατοίκους αυτής της χώρας, όπως τις εικόνες της Ικαρίας. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το κάνει, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Δεν είναι ανόητος, είναι ένας ευφυής άνθρωπος, είναι ο Πρωθυπουργός της χώρας και δίνει αυτές τις εικόνες στους πολίτες την ίδια ώρα, ζητώντας τους αυτοί να μην κάνουν πηγαδάκια έξω, σε εξωτερικούς χώρους, από τα take away. Δεν μπορώ να το καταλάβω, ειλικρινά. Φτάσει μετά την ποδηλασία. Γιατί η συγγνώμη που ζήτησε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Για τη στιγμή της ανεμελιάς. Τώρα, πόσες στιγμές ανεμελιάς να του δικαιολογήσουμε του Πρωθυπουργού. Δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι Πρωθυπουργός. Οι συμβολισμοί σε αυτά τα επίπεδα είναι ισχυροί. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς του ξεφεύγουν αυτά. Είναι ισχυροί, αλλά θα πρέπει να πούμε το εξής. Στον Πρωθυπουργό δεν μπορεί να πει κανένας πού θα πάει και πού δεν θα πάει. Επέλεξε να επισκεφθεί τους φούρνους στην Ικαρία κτλ. Όμως, εκείνο που είναι το σημαντικό, δεν φρόντισαν αυτοί που έπρεπε να τον προστατεύσουν από τέτοια πράγματα. Εκτός, δεν φαντάζομαι να το ζήτησε ο ίδιος ή να πει ελάτε και εσείς δίπλα να είστε εδώ, να πάμε όλοι μαζί 100 άτομα, να πάμε στο σπίτι του γιατρού του Στεφανάδη που είναι και βουλευτής του κόμματος. Εντάξει Στέφανε, δεν πηγαίνεις στο σπίτι να κάτσεις ένα τραπέζι με άλλα 7 άτομα. Δεν το κάνεις όταν πριν από ένα 24ωρο έχεις κλείσει την Αττική. Έχεις επιβάλει αυστηρό lockdown στις κόκκινες περιοχές. Έρχεσαι από την κόκκινη περιοχή, πας στην Ικαρία, που δεν έχει κρούσματα. Κάνεις όλο αυτό που κάνεις και πας και κάθεσαι ένα τραπέζι με άλλα 7 άτομα. Δεν έχει νόημα. Και μόνο για λόγους συμβολισμού. Δεν καταλαβαίνω γιατί του ξεφεύγουν αυτά του Μητσοτάκη, που επαναλαμβάνω κάνει μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει την πανδημία και τα καταφέρνει σε έναν βαθμό, σε έναν άλλο όχι. Ο καθένας κρίνει. Αλλά... Ναι. Αυτά είναι λάθη όμως βλάση, τα οποία ο κόσμος τα προσμετράει ο καθένας με τη δική του αντίληψη. Σίγουρα σε πάρα πολλούς αυτό δεν άρεσε. Και γι' αυτό το σηκώνουν από την αντιπολίτευση, από τη μείζον αντιπολίτευση και από όλη την αντιπολίτευση το σηκώνουν το θέμα. Και ο Τσίπρας και όλοι οι υπόλοιποι. Βλέπουν ότι έχει απήχηση και το σηκώνουν. Ευχαριστώ, αν έβλεπαν ότι στον κόσμο, μάλιστα, δεν θα το σηκώνει η αντιπολίτευση. Σε ευχαριστώ πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε σύντομα.